Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδασκάλων ανέδειξες τη πίμνη σου ή των πραγματών αλήθεια. Δια τούτο εκ της σωτήτα ποινώσει τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ, ιερόρχα Νικόλαε, πρέσβε με Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Κύριε, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. 6 Δεκεμβρίου 2018, ο πρώτος μήνας του χειμώνα και ένας μήνας με πολλές γιορτές. Σήμερα βέβαια είχαμε και την εορτή του Αγίου Νικολάου, πολιούχος της Ερμούπολης και προστάτης των ναυτικών, και γιορτάζει και το πολεμικό μας ναυτικό και το λιμενικό σώμα. Ένας Άγιος ο οποίος προστατεύει, έτσι έχει καθιερωθεί, όλους τους ναυτικούς μας, όπου κι αν βρίσκονται, όπου κι αν ταξιδεύουν. Κρύο σήμερα, μας τα χάλασε ο καιρός. Είχαμε και τη λιτάνευση του Αγίου εδώ στην Ερμούπολη της Σύρου. Πολλοίς κόσμος όμως, με την παρουσία του, λάμπρινε αυτές τις εορταστικές θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των φτωχών. Και όχι μόνο, και των ναυτικών, έτσι. Θα κάνω μια κουβέντα στην συνέχεια της εκπομπής μου, μιας και η απόψινή μας εκπομπή έχει και καλεσμένο. Θα σας τον κρατήσω για έκπληξη. Μετά από λίγα λεπτά θα σας παρουσιάσω ποιος είναι ή ποια είναι καλύτερα η καλεσμένη της εκπομπής, η οποία θα μας δώσει στοιχεία περισσότερα για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου, για τον Άγιο Νικόλαο και όχι μόνο. Υπερπλεονάσμα και η αριστερή κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, η ψευτοαριστερή κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, καλά κρατεί. Σήμερα βγάλαμε και μία ανακοίνωση από την ΕΝΙΠΕΚ,
το υπερπλεονάσμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ως κριτήριο ιδεολογικής τοποθέτησής της στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Συγγνώμη. Η ύπαρξη πλεονασμάτων στην οικονομική θεωρία και πράξη των κρατών, των οικονομικών μονάδων αλλά και των οικογενειών σημαίνει ότι μετά την εκπλήρωση όλων των σύγχρονων αναγκών και λειτουργιών κάθε οργανισμού, η κακή λειτουργία της οικονομίας και της διαχείρισης αφήνει περίσσευμα πλούτου για συσσόρευση και αποταμίευση. Υπερπλεώνασμα εξάλλου σημαίνει κάτι το αναπάντεχα επιτυχημένο, αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε από την ευνοϊκότερη συγκυρία των εσωτερικών και διεθνών συνθήκων που θα μπορούσε να συμβεί, όπου όλοι οι παράγοντες συνέδραμαν στο να επιτευχθεί αυτή η ασύλληπτη και μοναδική υπερεπάρκεια στην οικονομική ιστορία των εθνών. Στην οικονομική πρακτική τα πλεονάσματα αποτυπώνονται πρωτίστως στο υπερθετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπου φαίνεται η ολική και επικράτηση στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και το εμπόριο της εγχώριας παραγωγικής μηχανής που μπορεί να εξάγει και να αποφέρει πολύ περισσότερα από το τίμημα των απαραίτητων εισαγωγών. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Ακόμη και με την πολιτική μείωση των εισαγωγών, αυτές ακόμη υπερτερούν σημαντικά των εξαγωγών. Επομένως προκύπτει έλλειμμα εν αντιθέσει με τις εξαγωγές της γερμανικής οικονομίας, ακόμη και αυτής της ιταλικής. Δυστυχώς, για τους Έλληνες, τα πλεονάσματα είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών συμφωνιών, δηλαδή της χρεοδουλοπαρικίας που συμφώνησε η σημερινή μνημονιακότερη κατά τις δηλώσεις των ίδιων και των δανειστών, σημερινή κυβέρνηση. Έτσι, από τις αναλύσεις των εθνικών λογαριασμών αλλά και τις ομολογίες των κυβερνητικών παραγόντων προκύπτει ότι το πλεώνασμα επιτυγχάνεται από τρεις στοχευμένες πολιτικές. Πρώτον, την υπερφορολόγηση. Δεύτερον, την περαιτέρω μείωση έως αφανισμού των δημοσίων επενδύσεων. Και τρίτον, τη στάση πληρωμής πολλών δις ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ή δεν είναι έτσι, κυρίες και κύριοι, κύριοι οικονομικοί παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης? Ως προς την υπερφορολόγηση αξίζει να σημειωθούν περιληπτικά τα παρακάτω. Σήμερα συντελείται συστηματική αφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων. Βάζω μια ανατελεία, θα συνεχίσουμε, θα το σχολιάσουμε βέβαια και με τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, να τον καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Υπερπλεονάσματα, κύριε Μητρόπουλε, και η ανάπτυξη ως ονού που είναι πρώτο θυρών της ελληνικής, για την ελληνική οικονομία, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στρογγύλη, αγαπητέ Κομινέ, καλησπερίζω τη Σύρα, τις Κυκλάδες, στο Αιγαίο μας, την πατρίδα μας. Αναρτήσαμε και μία ανακοίνωση σήμερα, όπως είσαστε ενημέρωση, γιατί συμμετέχετε, για το τι σημαίνει για μία κυβέρνηση το υπερπλεώνασμα. Δεν υπάρχει ακραία νεοφιλελεύθερη δοξασία να λιώνει στο λαό χωρίς ανάπτυξη, να λιώνει στα κοινωνικά στρώματα χωρίς ανάπτυξη και από αυτό το λιώσιμο για την υπερφορολόγηση να κάνει την πολιτική των συσσιτίων που πριν δύο αιώνες ένας ακραίος τότε του νεοφιλελευθερισμού, από τους πρώτους τους γεννήτορες του ακραίου φιλελευθερισμού, ο Μάλθους έλεγε ότι για να αναπτυχθεί μια κοινωνία ή και σωρεύσει πλούτο από τις αποικίες και βίωση από την εκμετάλλευση η γυραιά αλβιώνα, πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι νομοτέλεια οι αυτοκτονίες, τα συσίτια, η φτώχεια, τα φτωχοκομεία. Έτσι λοιπόν σήμερα, επειδή με την εννιαετή περιπέτεια της πατρίδας μας δεν υπάρχει ανάπτυξη, δανείστηκαν και έστειλαν το λογαριασμό στο λαό με την υπερφορολόγηση, το 3,5% το στέλνουν στους δανειστές διότι δεν κατάφεραν να δανειστούν αξιοπρεπέστερα και το πάνω από 3,5% το μοιράζουν και σε κάποια, με την πολιτική των συσσιτίων, το μοιράζουν σε κάποια κοινωνικά στρώματα και στους μετανάστες. Καλό λέω, καλό λέμε ως ΕΝΙΠΕΚ, αλλά όχι μέσα από το λιώσιμο των κοινωνικών στρωμάτων τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν στα προστοζήν και αξιοπρεπώς.
Γι' αυτό σήμερα αναρτήσαμε ένα θεωρητικό κείμενο, πώς το υπερπλεώνασμα για τη σημερινή κυβέρνηση την κατατάσσει ιδεολογικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά στη χωρία των κομμάτων του αρπακτικού καπιταλισμού, του ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Δεν υπάρχει χώρα αυτή τη στιγμή να δημιουργεί πλεονάσματα μέσα από το λιώσιμο των πολιτών. Και βεβαίως συζητάνε τώρα την Βουλή και την ακύρωση της διάταξης του 19 για τις περικοπές, αλλά στην ίδια τροπολογία, γι' αυτό εμείς στείλαμε σε όλα τα κόμματα μια δική μας τροπολογία που λέμε, αν ψηφιστεί αυτό που προωθεί η κυβέρνηση, θα επανυπολογίσει όλες τις συντάξεις, θα βγάλει προσωπική διαφορά για τους περισσότερους και θα τους έχει όμοιρους. Όμοιρους, κύριε Στρογγύλη, θα τους έχει όμοιρους, θα τους τρομοκρατεί, έτσι που μια επόμενη κυβέρνηση, είτε οι ίδιοι βγουν είτε άλλοι βγουν, να είναι στη δυνατότητά της να κάνει τις περικοπές που τώρα για λόγους καθαρά προεκλογικούς και για το ότι οι λαοί εν όψη των ευρωεκλογών είναι φορτωμένοι, το δείχνουμε στη Γαλλία, το δείχνουμε στην Ιταλία, όλες οι κοινωνίες είναι φορτωμένες και δεν ακολουθούν και δεν πείθονται από τις πολιτικές της ευρωπαϊκής νεοφιλελεύθερης τεχνοδομής. Γι' αυτό φοβούνται και τον ελληνικό λαό, και βεβαίως ο ελληνικός λαός θα στείλει μηνύματα. Αυταπατώντας νομίζουν ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν είναι αυτή η κυρίαρχη αντίληψη μεταξύ του λαού. Αυταπατώνται και υπό αυτή την έννοια, διότι προωθούν ένα στημένο ενδομνημονιακό, διαμνημονιακό παιχνίδι μεταξύ των 5 κομμάτων του μνημονίου και όσων μετέχουν στις λειτουργίες αυτού του εκφυλισμένου κοινοβουλίου, που βεβαίως είναι θεσμός ο οποίος στρέφεται εναντίον του λαού τώρα, ψηφίζει σε βάρος του λαού, νομοθετεί σε βάρος του λαού και αρνείται να συμμορφωθεί όταν κάποιοι δικαστές τολμούν να ανατρέψουν αυτά που ψήφισαν, αγαπητέ κύριε Στρογγύλη. Κύριε Μητρόπουλε, δράτω με τις ευκαιρίες να σχολιάσουμε και χθες η ΕΝΙΠΕΚ έβγαλε μια έκτακτη ανακοίνωση για να πληροφορήσουμε βέβαια και τους τηλεθεατές μας, ένα σχέδιο αίτησης για επιστροφή αναδρομικών εισφορών και συμβουλεύομαι βέβαια και από την εκπομπή όλους να καταθέσουν προς τον ΕΦΚΑ αυτή την συγκεκριμένη αίτηση οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής όλων αυτών των υπερχρεώσεων που τους έκαναν στις ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο της υγείας. Δηλαδή θα πρέπει αυτή την αίτηση, πέστε δύο λόγια έτσι να την καταλάβουμε. Για πρώτη φορά το αναδεικνύουμε αυτό και χαίρομαι που στο δελτίο σας το αναδεικνύεται. Αφορά όλους τους ελευθεροεπαγγελματίες, αφορά όλους τους επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμπόρους, ναυτιλιακούς πράκτορες, δημοσιογράφους και κάποιους από τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια των αγροτών μας, που πλήρωναν για τα έτη 17 και 18 εισφορά επί του εισοδήματός ως 20%. Επειδή η κυβέρνηση πληροφορήθηκε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας ήδη έχει εκδώσει απόφαση που θεωρεί αντισυνταγματικό το 20% όλων αυτών των επαγγελματικών κατηγοριών, έσπευσε και νομοθέτησε και περιόρισε το 20% στο 13,33% όσο πληρώνουν οι εργοδότες στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης. Τα ξέρετε τα, και εσείς, ναι, και κινέζοι κλπ. Και αναρτήσαμε ο μόνος επιστημονικός φορέας μία αίτηση και καλούμε μέχρι τα τέλη της άλλης εβδομάδας, πιθανό χρόνο που θα βγει η απόφαση η σχετική του Συμβουλίου Επικρατείας, όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες, οι αυτοαποκαλούμενοι και κάποια κλιμάκια αγροτών να κάνουν την αίτηση, να διακόψουν την παραγραφή και να ζητούν πίσω τις εισφορές μεταξύ του 13,33 που είπε το Συμβούλιο Επικρατείας και ψήφισε προχθές κυβέρνηση και του 20%. Διότι αυτό το κομμάτι παρανόμως το κατέβαλαν, παρανόμως τους παρακρατήθηκε, παρανόμως το εισέπραξε ο ΕΦΚΑ. Υπάρχουν κάποιοι που πήραν αρκετές εισφορές, έτσι μπορείς κόσμος από αυτούς να δικαιούται να πάρει πίσω και 10 και 20 και 30 και 40 χιλιάδες για τα δύο χρόνια. Υπ' αυτή την έννοια εμείς πιστοί και βέως στο πλευρό των κοινωνικών στρωμάτων τους συνιστούμε να κατεβάσουν δωρεάν, εξυπακούεται, την αίτηση που εχθές επεξεργαστήκαμε η εκτελεστική ομάδα της ΕΝΙΠΕΚ
και συνιστούμε οι ελευθεροπαγγελματίες, επιστήμονες και κάποια στρώματα αγροτών, επαλαμβάνω, που πλήρωναν μεγάλο λόγο εισοδήματός τους, μεγάλο ποσοστό εισφορών, να κάνουν την αίτηση και να ζητούν από τον ΕΦΚΑ πίσω τα αναδρομικά. Το υπόδειγμα, να πούμε, είναι, μπορούν να το κατεβάσουν από την enipec.gr. enipec.gr. Είναι όλο το κείμενο. Έχουμε δεχτεί, ναι, και από τις Κυκλάδες και από το όμορφο νησί σας, έχουμε δεχτεί και από αυτού, διότι με άκουσαν εδώ στις αθηναϊκές τηλεοράσεις να αναπτύσσω αυτή την προβληματική και με πήραν σήμερα και δύο έμποροι από το όμορφο νησί σας και παρακαλώ τους έδωσα σχετικές συμβουλές. Χαίρομαι που κι εσείς στο εξαιρετικό σας δελτίο το αναδεικνύετε πάντα να διευκολύνουμε τα κοινωνικά στρώματα, διότι η κυβέρνηση ωφελείται από τη σύγχυση, ωφελείται από την αοριστία, ωφελείται από την αδυναμία να δεσμευτεί σε συγκεκριμένα θέματα. Εμείς υπηρετούμε τους πολίτες και την κοινωνία και βεβαίως εδώ όπως και εσείς με τα παιδιά σας που νουθετείτε, έτσι και εγώ με τα δικά μου, έχω το γιο μου τον Αλέξη που είναι φοιτής της νομικής και πάντα μου λέει μπαμπά, πατέρα, να ενημερώνουμε τον κόσμο, διότι η έγκυρη σωστή κοινωνική ενημέρωση είναι ό,τι καλό υπάρχει σήμερα στην κοινωνία που βάλετε πανταχώθεν. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση σας, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Καλό βράδυ. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, και καλό και πρέμβο θα είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όλοι να κάνουν την σχετική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για αυτές τις υπερβολικές κρατήσεις που κρατήθηκαν 17 και 18, όσον ούπου θα βγει και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και γι' αυτό έτρεξε η κυβέρνηση να νομοθετήσει και να μειώσει αυτή το μεγάλο ποσοστό υπέρ ασθένειας κλπ. Μπείτε enipec.gr, θα βρείτε το υπόδειγμα δωρεάν και να το υποβάλλετε προς τον ΕΦΚΑ. Μοναδική ελπίδα της Ευρώπης που καλύπτεται πια από τα μαύρα σύννεφα του οικονομικού ναζισμού είναι οι Γάλλοι πολίτες, όχι η κυβέρνησή τους, έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στα κίτρινα γυλαίκα, αναφέρομαι στους Γάλλους πολίτες, οι οποίοι έχουν καταλάβει τι συμβαίνει, ευτυχώς που έχουν καταλάβει, και ενδεχομένως βέβαια και κάπως οι Βρετανοί, εάν βέβαια δεν καμφθούν και οι δικές τους αντιδράσεις λόγω της προοπτικής να τις πληρώσουν ακριβά στην συνέχεια. Σε έντονα κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που βιώνει σήμερα η Ελλάδα, η μία αντίδραση είναι επίσης μία απόφαση, ενώ για την αδράνειά μας έχουμε τις ίδιες ευθύνες, είτε πράξουμε είτε δεν πράξουμε, τις ίδιες ευθύνες έχουμε σαν πολίτες, όσο και βέβαια και για την δραστηριοποίησή μας στα κοινωνικά δρόμενα. Η διαμόρφωση του μέλλοντός μας είναι ασφαλώς στα χέρια τα δικά μας, κυρίες και κύριοι, ενώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες πολιτών, ενεργειών και φυσικά θα πρέπει όλοι εμείς καταρχήν να αντιληφθούμε και να αποφασίσουμε εν τέλει τι πρέπει να επιλέξουμε και να στηρίξουμε συλλογικά στην συνέχεια των επόμενων μηνών που θα έχουμε και τις εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι στο χέρι του δικό μας, κυρίες και κύριοι. Μην παρασύρεστε από αυτά τα υπάρχοντα μνημονιακά κόμματα, είναι συστρατευμένα στις ίδιες πολιτικές και φυσικά αυτά τα υπερπλεονάσματα τα οποία ακούμε και ακούτε και εσείς αν θα ανατρέξετε θα δείτε και θα διαπιστώσετε ότι είναι φούμαρα και ας έχουν την ευκαιρία, πολλές φορές το έχω πει βέβαια από αυτό το βήμα, οι κυβερνητικοί βουλευτές όποτε θέλουν μπορούν να έρθουν εδώ στην τηλεοπτική μας εκπομπή και να αποδείξουν τα αντίθετα από ό,τι τουλάχιστον εμείς τεκμηριωμένα πολλές φορές κοινοποιούμε και ανακοινώνουμε προς εσάς. Δεν είναι μόνο η κριτική που ασκούμε, υπάρχει και μια τεκμηρίωση σε πολλά ζητήματα τα οποία μέσα από την πολιτική που ασκούν και βοηθούν βέβαια για να διατηρούνται αυτές οι πολιτικές οι εκπρόσωποι μας, κυβερνητικοί βουλευτές και όχι μόνο, αποδεικνύουν τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα τα οποία βιώνουμε εμείς και τους λογαριασμούς και το μάρμαρο το πληρώνουμε όλοι εμείς. Όλα τα υπόλοιπα είναι
για τις εντυπώσεις και για να δημιουργούνται οι ψευδεσίσεις σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν και να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι προτιμότερο να ηγείσαι από την πίσω γραμμή και να αφήνεις άλλους να φαίνονται, ειδικά όταν γιορτάζεις την νίκη κάθε φορά που κάτι καλό συμβαίνει. Στην πρώτη γραμμή μπαίνεις μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος. Τότε και οι άνθρωποι εκτιμούν την ικανότητα της ηγεσίας σου. Νέλσον Μαντέλα. Του Αγίου Νικολάου, λοιπόν, σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μια καλεσμένη στην εκπομπή, την κυρία Ελπίδα Πρίντεζη Καμπέλη, και αφορμή στάθηκε ένα βιβλίο το οποίο δεν το έχω τελειώσει ακόμη, βέβαια, αυτό εδώ είναι μια έκδοση, η ιστορία της εκπαίδευσης στην Σύρο κατά τον 17ο και 19ο αιώνα, η συμβολή στην ιστορία και τον πολιτισμό της Σύρου, μια έκδοση του έτους 2012. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί Συριανοί ή Κυκλαδίτες μπορεί να μην την γνωρίζουν αυτή την έκδοση. Θεωρώ όμως υποχρέωση να καλέσω, και μου έκανε την τιμή, δέχθηκε την πρόσκληση η κυρία Ελπίδα Πρίντεζη, να μιλήσουμε και εξ αφορμής της σημερινής ημέρας και για τον Άγιο Νικόλαο και για την συγγραφή αυτού του υπέροχου βιβλίου. Κυρία Πρίντεζη, σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω. Επειδή δεν έχω μόνη τώρα εγώ, ελπίζω ο σκηνοθέτης μου ο Ρωμανός να τα πηγαίνει καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι η πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση, φαντάζομαι. Έχω άλλη μία. Άλλη μία. Με τον κύριο Κουλούρα, με ένα προηγούμενο βιβλίο. Α, πιο προηγούμενο, το έχω χάσει εγώ αυτό το βιβλίο. μια παρόμοια, έτσι, παράπλευρη έρευνα. Ναι. Για το Λύκειο Ευαγγελίδη. Α, για το Λύκειο Ευαγγελίδη. Ιστορικό. Ένα καινοτόμο σχολείο που λειτουργήσε στη Σύρο στα μέσα του 19ου αιώνα. Μάλιστα. Εγώ σας ζήτησα όμως να κάναμε και έτσι μια αναδρομή, έτσι να ενημερώσουμε τους τηλεθετές μας εξ αφορμής της σημερινής μας μέρας, της εορτής του Αγίου Νικολάου, είναι και πολιούχος της Ερμούπολης, να μας λέγατε δύο λόγια για τον Άγιο Νικόλαο, για αυτή την θρησκευτική φυσιογνωμία η οποία υπήρξε πριν κάποιους αιώνες. Είναι ο προστάτης των φτωχών ή των ναυτικών τελικά? Ο προστάτης των ναυτικών και των φτωχών. Ο Άγιος Νικόλαος γιορταζόταν πάντοτε με μεγάλη ευλάβεια στη Σύρο. Και αυτό φαίνεται από τα πολλά ξοκλήσια που υπήρχαν από παλιά. Δηλαδή, στην Άνω Σύρο αναφέρονται στα αρχεία 5 ξοκλήσια. Σε περιοχές που ούτε και εγώ τις γνωρίζω. Στις πολλές εκκλησιές υπήρχε ένα. Στον Κόρακα, στο Σύριγγα, 1/4 στα Ζιγούρια και στο Νησάκι. Εδώ, στην, στο λιμάνι. Νησάκι, στην Ερμούπολη. Στην Ερμούπολη τη σημερινή, αλλά τότε δεν υπήρχε η Ερμούπολη, ναι, βέβαια. Το πιο παλιό εκκλησάκι ορθόδοξο στην Άνω Σύρο ήταν βέβαια ο Άγιος Νικόλαος των Φτωχών, ο οποίος ονομαζόταν των Φτωχών, όχι βέβαια για να ξεχωρίζει από τον πλούσιο Άγιο Νικόλαο της Ερμούπολης, αλλά γιατί πράγματι, όπως αναφέρεται στα αρχεία, ήταν προστάτης των φτωχών και των αδύναμων και των γυναικών που είχαν χειρέψει, γιατί πρόσφερε το ταμείο του για τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα σχετικό τετράστιχο, Άγιε Νικόλα των Φτωχών, που είσαι στην Άνω Σύρα και σε σένα έχουν τα θάρη τους, τα ορφανά και η χείρα. Αυτό το εκκλησάκι, είπαμε, ήταν πρωτοχτίστηκε το 1590. Δηλαδή, μιλάμε μετά την, μόλις έγινε η τουρκοκρατία, 100 χρόνια μετά περίπου, το 1453, το 1590, 100 χρόνια μετά.
Βέβαια ήταν πολύ μικρότερο από ό,τι υπάρχει σήμερα. Έγινε μια ανακαίνιση 100 χρόνια μετά και μεγεθύνθηκε περίπου στο μέγεθος που έχει σήμερα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό για το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη εκκλησούλα, είναι ότι όταν έγιναν κάποια ανακαίνιση το 1994, βρέθηκε στο πάτωμα του ναού, βρέθηκαν τάφοι. Ήταν άθικτη τάφη και από την έρευνα που έγινε στα οστά που βρέθηκαν, χρονολογήθηκαν ότι ήταν ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν επί τουρκοκρατίας. Θάφτηκαν δηλαδή επί τουρκοκρατίας. Έγιναν περαιτέρω έρευνες, μήπως βρουν κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις που να φανερώνουν ότι ήταν κάποια σημαίνοντα πρόσωπα, κάποια στοιχεία δηλαδή. Δεν βρέθηκε τίποτα που να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο. Και κατέληξε η έρευνα ότι ήταν κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν και θάφτηκαν εκεί επί τουρκοκρατίας. Έτσι, να βοηθήσω λίγο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, να σας κάνω έτσι μια μικρή αναφορά. Ποια είστε, τι είστε. Η κυρία Ελπίδα Πρίντεζη Καμπέλη, κυρίες κύριοι, γεννήθηκε στην Ποσειδονία της Σύρου. Είναι κόρη του Γιώργου ή Γιορέλη και της Πετρούλας Πρίντεζη, παντρεμένη με τον γνωστό μας τον Ρομπέρτο Καμπέλη, ο οποίος παρεμπιπτόντως μας κάνει και το σκηνοθέτη, μάλλον το βοηθό του σκηνοθέτη σήμερα. Είναι στα κοντρόλ, από ότι κι αν δεν είναι και σωστή η εικόνα ή ο ήχος, θα έχει και το μερίδιο της ευθύνης του. Παντρεμένη λοιπόν με τον Ρομπέρ Καμπέλη και μητέρα του Φραγκίσκου και της Πετρούλας. Υπηρέτησε 25 χρόνια ως νηπιαγωγός τη δημόσια εκπαίδευση και αφιέρωσε τα καλύτερά της χρόνια στα παιδιά της και στα παιδιά που της εμπιστεύθηκαν οι γονείς και η πολιτεία, δίνοντας με αφοσίωση ό,τι καλύτερο είχε να προσφέρει. Αργότερα, όταν κατάλαβε ότι έκλεισε ο κύκλος της ζωής της στο νηπιαγωγείο και ότι έπρεπε να αποσυρθεί, εργάστηκε για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και όταν δεν την χρειάζονταν πλέον ούτε τα παιδιά της, γιατί πέταξαν με τα δικά τους φτερά, ήταν και εκείνη ελεύθερη να αναζητήσει τον προσωπικό της μύθο. Θα τη ρωτήσουμε ποιος είναι ο προσωπικός μύθος. Σήμερα η Ελπίδα Πρίντεζη Καμπέλη είναι διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην ιστορία της εκπαίδευσης, την τοπική ιστορία και πολιτισμό, και υπηρετεί ακόμα την εκπαίδευση ως υπεύθυνη προγραμμάτων για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την υγεία. Το βιβλίο της «Μίλω, μίλω, μύθι, φτιάχνω παραμύθι» είναι γραμμένο με χιούμορ και φαντασία. Δεν το έχω διαβάσει εγώ αυτό. Και όπως και το άλλο που το ανέφερε με το δικό της λόγο, η μελέτη «Ελληνικό Λύκειο Ευαγγελίδη», ένα καινοτόμο σχολείο στα μέσα του 19ου αιώνα, ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της κόρης της Πετρούλας Καμπέλη, είναι αυτοέκδοση και συμβολή στην ιστορία, στην εκπαίδευση της Ερμούπολης. Η διδακτορική της διατροφή εκδόθηκε με τον τίτλο, αυτό εδώ που έχω μπροστά μου το υπέροχο τόμο βιβλίο, το οποίο σας είπα, η ιστορία της εκπαίδευσης στην Σύρο κατά τον 17ο και 19ο αιώνα. Ένα έργο το οποίο πραγματικά, κυρία Ελπίδα, είναι πολύ καλό. Έχει και καλά σχόλια βέβαια και από τον καθηγητή σας. Θα μπορούσατε να μας κάνετε έτσι μια μικρή αναδρομή τι και ποιος είναι ο προσωπικός σας μύθος καταρχήν. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι ένα, όχι κομμάτι, η διατριβή μου. Η διατριβή σας. Η διατριβή μου. Βέβαια επικαιροποιημένη όταν ασχοληθήκατε με την... Ναι. Βέβαια... Την εμπλουτίσατε, φαντάζομαι, τη διατριβή σας. Έτσι ακριβώς την καταθέσατε, όχι? Έχω κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά είναι ως επιτοπλίστων η διατριβή, ναι. Ναι, και... περιέχει κάποια σχόλια του καθηγητή και της επταμελούς επιτροπής, του κυρίου Μπαμπούνη, ένα μέλος της επταμελούς επιτροπής. Το βιογραφικό... Βέβαια, γράφτηκε το 2011,
Ναι, προς το 2011, γιατί έγινε έκδοση το Γενάρη του 2012. Βέβαια, αλλάξανε και κάποια πράγματα. Έγινε ο σχολικής σύμβουλος. Τώρα είμαι 2 χρόνια συνταξιούχος. Α, είστε συνταξιούχος τώρα. Οπότε, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Ο προσωπικός μου μύθος είχε να κάνει... Όταν ξεκίνησα να κάνω τη διατριβή, διάβαζα ένα βιβλίο. Όταν λοιπόν πέρασα τη συνέντευξη, γιατί πριν να μπω στο τμήμα να κάνω το διδακτορικό, έπρεπε να δώσω κάποιες εξετάσεις, να κάνω κάποια μαθήματα, να περάσω συνέντευξη. Όταν λοιπόν περνούσα τη συνέντευξη, με ρώτησαν γιατί διάλεξα να κάνω αυτό το διδακτορικό, τέλος πάντων, γιατί δεν έκανα κάτι άλλο. Γιατί διάλεξα αυτό το θέμα, γιατί διάλεξα αυτό το τμήμα. Και στο μυαλό μου ήρθε εκείνο το βιβλίο που είχα διαβάσει και που έδινε κάποια μηνύματα. Και ένα από αυτό το μήνυμα με είχε πολύ εντυπωσιάσει. Και έλεγε ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να σε βοηθήσει. Να σε βοηθήσει να κατακτήσεις τον προσωπικό σου μύθο. Επομένως, έγινε αυτός ο στόχος μου και ο προσωπικός μου μύθος. Να κάνω αυτή τη διδακτορική διατριβή με αυτό το θέμα που είχε να κάνει με τον τόπο μου, με την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μου και η ολοκλήρωση όλης αυτής της προσπάθειας που διήρκησε 4 χρόνια, γιατί αυτό είναι το διδακτορικό, είναι μια πολύχρονη έρευνα που άλλοι την τελειώνουν στα 4 χρόνια, που είναι το minimum, και άλλοι στα 5, στα 6, στα 7, στα 8 και άλλοι ποτέ. Γιατί μια έρευνα μπορεί να μην σε βγάλει πουθενά. Αυτό είναι το δύσκολο μιας έρευνας. Την ξεκινάς, βάζεις τα ερευνητικά σου ερωτήματα, αλλά μπορεί να μην τα απαντήσεις. Σωστά. Πολιτισμός, ακούμε πολλούς και πολιτικοί, είτε σε όποιο βάθμο και να υπηρετούν, και μιλούν για τον πολιτισμό και να σταθούμε λίγο στον πολιτισμό της Σύρου, της Ερμούπολης, της Ελλάδας. Για σας τι είναι ο πολιτισμός, τι σημαίνει πολιτισμός? Είναι πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι λίγο πώς το βλέπει ο καθένας. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα καλλιέργειας. Λέμε η Ελλάδα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού στη Δύση. Το λέμε και αυτό. Αυτό το συνηθίζομαι και το συνηθίζομαι. Και πολύ έντονα θα έλεγα τα τελευταία χρόνια. Και πάντα με το παρελθόν κλπ. Δεν το αφισβητεί κανείς ότι έδωσε τα φώτα και της δημοκρατίας και δημιούργησε και το πολίτευμα της δημοκρατίας, ανέπτυξε έναν τεράστιο πολιτισμό. Δεν το αφισβητεί κανείς. Πάμε στο σήμερα όμως. Το παρελθόν μπορεί να επηρεάσει τους σημερινούς, εμάς όλους οι οποίοι ζούμε σε αυτή την χώρα σαν έθνος, μέσα από αυτή την τρομακτική, μεγάλη ιστορία του πολιτισμού που έχουμε. Μπορούμε σήμερα να παράξουμε πολιτισμό? Εσείς πώς βλέπετε τον πολιτισμό στη σημερινή εποχή? Εγώ δεν τα βλέπω αυτά, γι' αυτό σας ρωτώ έτσι. Καλοπροαίρετη ερώτηση. Εμένα με λυπεί πολλές φορές. Γιατί πολλοί από αυτούς οι οποίοι επικαλούνται, όλα αυτά τα οποία επικαλούνται, αφιβάλλω αν έχουν διαβάσει, αν έχουν αντιληφθεί τι εννοούν με αυτά που λένε. Γι' αυτό είπα ότι ο πολιτισμός είναι και θέμα παιδείας. Εμένα με λυπεί πολλές φορές όταν ακούω ότι τα πτυχία δεν είναι γνώση, δεν είναι παιδεία. Δηλαδή να υπάρχει μία υποβάθμιση γενικά της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Θεωρώ ότι υπάρχει μία φτώχεια πολιτιστική. Εν αντιθέσει όμως με την ιστορία της εκπαίδευσης της Σύρου, γιατί μέσα από τη διατριβή σας βλέπουμε ότι στους προηγούμενους αιώνες
Είχαμε εκπαίδευση. Και όχι μόνο είχαμε εκπαίδευση, αλλά όπως αποδεικνύεται, τα φώτα του πολιτισμού που πήγαν στη Δύση, το Μεσαίωνα, και έφτιαξαν εκεί, μεγαλούργησαν και έδωσαν στον κόσμο αυτό που έδωσαν και αυτό που έγινε, δηλαδή που αυτό το πράγμα που έφυγε από εδώ ως πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, και πήγε στη Δύση μέσω των δικών μας ανθρώπων και γύρισε μετά μέσω των, μέσω των μοναχών, των καπουτσίνων και των Ισουητών στη Σύρο, γιατί αυτό έγινε επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι από τη Δύση εδώ και άνοιξαν τα σχολεία, ήταν πολύ μορφωμένοι. Γιατί? Γιατί τα κολέγια της Δύσης δίδασκαν τι? Λατινικά και αρχαία ελληνικά. Όταν λοιπόν επέστρεψαν αυτοί εδώ οι άνθρωποι, έφεραν εδώ τι? Τα λατινικά, τα οποία τα γνώριζαν αφού ήταν δείγμα και του δικού τους πολιτισμού, αλλά έφεραν και τα αρχαία ελληνικά πίσω. Όταν έκαναν γραφή και ανάγνωση στα παιδιά, έκαναν γραφή και ανάγνωση με, με τα ελληνικά γράμματα, γνωρίζοντας τα αρχαία ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, έφυγαν τα αρχαία ελληνικά ο Δημοσθένης, ο Πλάτωνας, και πήγαν στη Δύση και επέστρεψαν πίσω, δίνοντας τα δικά μας παιδιά, που εκείνη την εποχή είχαμε τουρκοκρατία και δεν υπήρχε κανείς να τα μάθει να γράφουν και να διαβάζουν, αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από το πουθενά, ήρθαν από οικογένειες σπουδαίες, γιατί τότε, καλά αυτό τώρα είναι μεγάλη ιστορία βέβαια, την οποία ξεκινάμε κάπως περίεργα, δηλαδή για να γίνει κάποιος μοναχός εκείνη την εποχή, δεν ήταν όπως σήμερα που είναι, πηγαίνουν παιδιά από οικογένειες που τέλος πάντων πρέπει να είναι θρησκευόμενες. Εντάξει, δεν είναι και ο κανόνας ο απόλυτος. Ναι, δεν, είναι όμως όπως σήμερα. Τότε ήταν τιμή για μια οικογένεια να έχει κληρικούς και μοναχούς. Δηλαδή γινόντουσαν παιδιά πλουσίων οικογενειών μοναχοί. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι προηγούμενοι αιώνες, βέβαια η Ελλάδα εδώ, εντάξει, με τους πολέμους, με τις κατακτημένη χώρα κλπ, απικία κλπ, δεν υπήρχε και εκπαίδευση, δεν υπήρχε τίποτα. Ως εκ τούτου λοιπόν κάποιες γενιές πέρασαν με τα κρυφά σχολιά που λέω εγώ, και με την περίπτωση εδώ της Σύρου, με τους μοναχούς αυτούς, με την προσπάθειά τους διατηρήθηκε κάπως ένα σύστημα εκπαίδευση. Στη συνέχεια οργανώθηκε, υποτίθεται, μετά την τουρκοκρατία, μετά με την απελευθέρωση, οργανώθηκε, υποτίθεται, ένα ελληνικό κράτος, ένα σύστημα εκπαίδευση, στήθηκε κλπ. Ακολούθησαν πολλά χρόνια στην συνέχεια, αλλά βλέπω σήμερα ότι δεν έχουν το ίδιο σύστημα εκπαίδευσης όπως παλαιότερα. Βλέπω δηλαδή και γίνεται μια αφέμαξη της πραγματικής συστηματικής εκπαίδευσης στον αρχαίο πολιτισμό, στα αρχαία ελληνικά κλπ. Αυτά φεύγουν, ξαφανίζονται. Έχουμε μπει τώρα σε μοντέρνες εποχές, ψηφιοποιημένες, και εποχές που λέω 3D, με την τεχνολογική επανάσταση κλπ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το σύστημα εκπαίδευσης το οποίο ακολουθούμε σήμερα, στις μέρες μας, είναι ικανό να αφήσει ένα στίγμα πολιτισμού καλύτερο από ότι οι προηγούμενοι? Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτό. Βέβαια, το ότι εμείς δεν διδασκόμαστε πλέον αρχαία ελληνικά και τα διδάσκονται τα σχολεία στην Ευρώπη, είναι λυπηρό. Είναι φτώχεια. Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, αυτό? Είναι η κυβερνητική πολιτική. Και οι κυβερνητικές πολιτικές? Από πού εκπορεύονται? Η εκπαιδευτική πολιτική κάθε εποχής εξαρτάται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Και οι κυβερνήσεις από πώς εκλέγονται, από τον ελληνικό, από το λαό. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από το λαό. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Άρα λοιπόν σημαίνει ότι ό,τι επιλέγουμε το δεχόμαστε μετά από τις κυβερνήσεις. Εδώ έχουμε το οξύμορο όμως, ότι πολλές φορές η πλειοψηφία διαμαρτύρεται για τις πολιτικές που ασκούνται είτε στην εκπαίδευση είτε στα μαθήματα κλπ. Και σε πολλά άλλα. Και βλέπω το λαό να διαμαρτύρεται και μετά την επόμενη μέρα πάλι επιλέγει τους ίδιους και έχουμε δηλαδή μια ανατροφοδότηση δηλαδή όλο αυτό. Μήπως άλλα ως σαν νεοέλληνες πλέον έχουμε απεπολύσει όλα αυτά τα οποία μας έχουν δώσει τα φώτα, αυτά τα οποία έχουν πάρει όλοι οι υπόλοιποι και έχουν εξαλείψει από την δική μας ζωή. Ο λαός πολύ πιο εύκολα μπορεί να ρίξει τις ευθύνες όχι στις κυβερνήσεις, αλλά στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλές φορές, οι δάσκαλοι φταίνε που δεν μαθαίνουν τα παιδιά, οι καθηγητές φταίνε. Νομίζω ότι ο πολλής κόσμος κρίνει το τι μας φταίει ακριβώς. Μπορεί ο πολύς ο κόσμος όχι, γιατί τους έχουν δημιουργήσει άλλες ανάγκες και τρέχουν για άλλα και δεν έχουν πλέον τον χρόνο τα προβλήματα τα να έχουν και την πνευματική τροφή που λέω εγώ. Σίγουρα κάτι τέτοιο συμβαίνει όχι σήμερα, αλλά συμβαίνει τα τελευταία 50-100 χρόνια. Το βλέπω και επαναλαμβάνεται συνεχώς, δηλαδή να μην υπάρχει χρόνος στον άνθρωπο, στον Έλληνα δηλαδή, να δώσει μια και λίγο χρόνο στην πνευματική του τροφή. Γιατί με όλα αυτά τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα και έχουμε εξαιρέσεις βέβαια, πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες προσπαθούν. Παντού οι πανεπιστημιακές κοινότητες, όλοι αυτοί οι μορφωμένοι, εσείς δηλαδή προσωπικά, οι συνάδελφοί σας και όλοι αυτοί, δεν μπορείτε να κάνετε την επανάστασή σας και να αλλάξετε κάπως τα ζητήματα εδώ τα οποία απασχολούν πολλούς? Μπορείτε? Ή δεν σας αφήνει το σύστημα και εσάς? Τώρα είναι πολύ γενικό αυτό που ρωτάτε. Γενικό είναι, αλλά είναι. Η γενική απάντηση θα τη δεχόμαστε. Είναι πολύ γενικό. Ή ο καθένας πρέπει από μόνος του να ενδιαφερθεί. Σας λέω όμως ότι η μάζα και η πλειοψηφία δεν θα μπορέσει, δεν θα έχει χρόνο. Νομίζω ότι φταίνε πάρα πολλά πράγματα. Οι γονείς δεν διαβάζουν πια τα παιδιά τους. Όταν λέω δεν τα διαβάζουν, δεν τα διαβάζουν μέσα σε εισαγωγικά, έτσι. Μα πώς, να διαβάσουν δεν προλαβαίνουν. Οι δικοί μου οι γονείς, παράδειγμα, θα φέρω παράδειγμα, γιατί έχω μάθει να μιλάμε παράδειγμα. Πώς οι δικοί μου οι γονείς θα ασχοληθούν αν τα παιδιά τους, εμείς δηλαδή, εγώ και τα αδέλφια μου, αν έχουμε τη δυνατότητα, αφού δεν ήξεραν ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή, μα ούτε εμάς, ούτε εμένα με διάβασαν ποτέ. Όχι, θέλω να σας πω ότι. Αλλά δεν είχαν και το χρόνο. Εγώ θυμάμαι ότι δεν υπήρχε ώρα η οποία να περάσει ανεκμετάλλευτη για να προσπαθήσουν να ασχοληθούν τα προς το ζήν. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχει δομηθεί και έχει δομηθεί εδώ και χρόνια ένα σύστημα τέτοιο που δεν αφήνει τον άνθρωπο το να ασχοληθεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τη μάζα. Οι γονείς εργάζονται. Περιορίζεται η μάθηση και η εκπαίδευση γιατί δεν θέλουν. Θέλουν τα συστήματα, τα πολιτικά τα οποία ακολουθούνται επί δεκαετίες, τέτοιες μάζες λαών. Και τους στέλνουν αλλού. Πού αλλού? Δεν ξέρετε πού. Στο γιατί να έχει 10 τηλεοράσεις, ξέρω εγώ, το τάδε χωριό ή 5 βίντεο ή ένα ποδήλατο στον καταναλωτισμό κλπ. Είναι πάρα πολλά. Οι γονείς είναι απασχολημένοι με τις δουλειές τους. Είναι πιο εύκολο να δώσουν ένα λάπτοπ στα παιδιά, να το πασπατεύουν και να ασχολούνται με αυτό για να ησυχάζουν, να βλέπουν μια ταινία, να παίζουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Οι γονείς δεν διαβάζουν οι ίδιοι προσωπικά, για την δική τους προσωπική καλλιέργεια. Τα παιδιά δεν διαβάζουν βιβλία. Σήμερα δηλαδή τα σημερινά παιδιά δεν διαβάζουν λογοτεχνία, για παράδειγμα. Γιατί το μοντέλο το οποίο έχει στηθεί σαν εκπαιδευτικό σύστημα, εκεί στοχεύει, κυρία Ελπίδα. Τα αποθαρρύνει. Εγώ αυτό έχω εισπράξει και βλέπω 60 χρονών, έχω περάσει και τα 60, το παρακολουθώ. Το σύστημα εκεί οδηγεί. Είναι συνειδητά στημένο έτσι. Μπορεί να έχετε και δίκιο.
Δηλαδή να επιστρέψουμε στις παλιές εποχές, να έχουμε περισσότερα εργατικά χέρια, ίσως να μην έχουμε πολλές απαιτήσεις, το μη καλλιεργημένο μυαλό δεν κρίνει, δεν έχει κριτική σκέψη, παρασύρεται πιο εύκολα. Γι' αυτό σας ρωτώ, για να τα πείτε, πέστε τα, γιατί εγώ ξέρω ότι τα γνωρίζετε και γι' αυτό σας προκαλώ έτσι με τους προβληματισμούς. Είναι πιο εύκολο να πείσεις το λαό και να τον... Ξέρετε, είναι δύσκολες οι εποχές μας πλέον και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θα δυσκολέψουν και θα δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο στις επόμενες γενιές. Αν λοιπόν μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τα συστήματα και μέσα από τα παραδείγματα των μεγάλων προς τις νεότερες γενιές, αν δεν δώσει κάτι, τελειώσαμε, κυρία Ελπίδα. Είναι πιο εύκολο να παρασύρεις ένα λαό που είναι αμόρφωτος από το ένα λαό που είναι μορφωμένος. Αυτό είναι... Αποδεδειγμένο. Αποδεδειγμένο από πάρα πολλά χρόνια. Ένας λαός μορφωμένος έχει κρίση, έχει άλλη αντίληψη, έχει αντίλογο. Ένας λαός που εργάζεται συνεχώς για να τα φέρει βόλτα, που δεν τον φτάνει ο μισθός, που δεν έχει υγειονομική περίθαλψη, που δεν μπορεί να μορφώσει τα παιδιά του, που δεν τον φτάνει ο μισθός του να πληρώσει το ενίκιο, το φως και το τηλέφωνο, που του κόβουν το τηλέφωνο ή που του κόβουν το ρεύμα στη χειρότερη περίπτωση. Αν είναι απασχολημένος ο γονιός μόνο πώς θα φέρει χρήματα για να ταΐσει τα παιδιά του, πόσο μάλλον θα σκεφτεί τη μόρφωσή τους, έτσι. Αλλά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Ειδικά εκεί, τα τελευταία χρόνια. Εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε και να στοχεύσουμε για να καλλιεργήσουμε λίγο και την σκέψη μας και να μορφωθούμε και να ψάξουμε και να βρούμε τις αιτίες. Ξεκινώντας την εκπομπή μας, μιλώντας βέβαια και με τον κύριο Μητρόπουλο, κάναμε ένα σχόλιο για τα υπερπλεονάσματα τα οποία υπάρχουν και πέρυσι τα είδαμε και φέτος και προσπαθούν οι κυβερνώντες να τα διατηρήσουν και για τα επόμενα χρόνια. Τα υπερπλεονάσματα δεν είναι αυτά τα ξεροκόμματα τα οποία πιθανόν να δώσει στις 10 ή 20 Δεκεμβρίου από ό,τι έχει πει η ελληνική κυβέρνηση στους μη έχοντες, τα αντίδωρα όπως λέω εγώ, γιατί πολλοί λένε έχουμε υπερπλεονάσματα, άρα παίρνουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό 500 ευρώ, 1000 ευρώ, δεν ξέρω ανάλογα την οικονομική άνεση του κάθε ενός και τι στοιχεία έχει. Θα πρέπει να καταλάβει τι σημαίνουν τα υπερπλεονάσματα, τα οποία βγαίνουν οι Έλληνες βουλευτές, η ελληνική κυβέρνηση και λέει έχουμε υπερπλεονάσματα και θα μοιράσουμε 1 δισεκατομμύριο πίσω στον κόσμο γιατί πετύχαμε τους στόχους στα οικονομικά μοντέλα που σχεδιάζουν ή έξω από εδώ και εφαρμόζουν οι Έλληνες πολιτικοί. Δεν θέλω να σας βάλω στα πολιτικά, αλλά στα κομματικά, αλλά στα πολιτικά πρέπει να έχετε μια πολιτική σκέψη. Η ζωή μας είναι μια πολιτική όλοι. Δεν πιστεύω να μην συμφωνείτε. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και τι βλέπουμε. Ένα λαό ο οποίος, επειδή δεν έχει την απαιτούμενη μόρφωση και χρόνο να αντιληφθεί, παρασύρεται, όπως το είπατε, πολύ πιο εύκολα. Τώρα μου πείτε, κύριε Στρογγύλη, τι να κάνουμε. Πρόταση λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε όλοι να φτιάξουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα για την χώρα μας σε σωστές βάσεις και σε καλύτερες προοπτικές για τις επόμενες γενιές. Ναι ή όχι. Πρέπει να διατηρηθεί η εκμάθηση της ιστορίας μας σε σωστές βάσεις ή θα γίνουμε να βλέπουμε τα πλαστά. Σαφώς και πρέπει. Αλλά πρέπει. Πώς θα το επιτύχουμε όμως. Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν χειροτερέψει τα πράγματα. Ναι, αλλά φταίμε εμείς πάλι, ο κόσμος. Πάλι εμείς φταίμε. Αυτό λέω, αυτό θέλω να... Αλλά εγώ δεν βλέπω καμία αντίδραση να γίνεται. Αυτό εξηγώ και αυτό προσπαθώ να, τουλάχιστον αυτοί που μας παρακολουθούν, μήπως συνειδητοποιήσουν τι θέλουμε να πούμε. Και αυτή η υπερφορολόγηση από πού προέρχεται. Αλλιώς το είπα. Τα υπερπλεονάσματα από πού προέρχονται. Από την υπερφορολόγηση. Και όχι μόνο. Υπάρχουν κι άλλοι. Κι άλλα, αλλά η υπερφορολόγηση είναι πολύ... Βάναυση. Βάναυση, ακριβώς. Και ποια τάξη έχει περισσότερο πληγή. Με την εμπειρία την οποία... Η μεσαία. Έχετε διδάξει, είχατε παιδιά. Ήσασταν δασκάλα, εκπαιδευτικός. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον δασκαλό μου στο δημοτικό ακόμα και τον βλέπω καλά να είναι ο άνθρωπος. Αυτά τα πολλά χρόνια τα οποία συναναστραφήκατε με παιδιά, φτιάξατε ήθος, φτιάξατε παιδιά,
τι συμπεράσματα βγάλατε εσείς από όλες αυτές τις γενιές παιδιών που διαχειριστήκατε μέσα από την επαγγελματική σας δραστηριότητα? Τι διαπιστώσατε δηλαδή? Εγώ βέβαια είχα παιδιά νηπιαγωγείου. Δεν έχει σημασία, φαίνονται τα παιδιά. Και σήμερα τα βλέπω πολλά από αυτά να έχουν επιτύχει στη ζωή τους, να έχουν κάνει πράγματα, να είναι οικογενειάρχες με παιδιά και να παλεύουν τη ζωή. Καλά παιδιά είναι, όλα τους. Μα όλοι οι άνθρωποι από καλοί. Από ό,τι βλέπω. Και καλοί οικογενειάρχες, μια χαρά τα έχουν καταφέρει. Και εκείνοι που ήταν για μένα τα πολύ καλά παιδιά και οι πολύ, τα πολύ έξυπνα που φαινόντουσαν ότι θα προχωρήσουν σε σπουδές, αλλά τα έχουν καταφέρει και εκείνα που δεν έκαναν, που δεν έγιναν δικηγόροι ή γιατροί σε ανώτερες σπουδές. Μια χαρά τα έχουν πάει κι αυτοί. Αν με παρακολουθεί ο σκηνοθέτης μου, να επανέλθουμε στο θέμα της εορτής σήμερα του Αγίου Νικολάου, γιατί κυρίες και κύριοι, όπως σας προείπα, έχουμε και την περίπτωση του πολεμικού μας ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Υπάρχει ένα... Έχουμε ένα σποτ να δείξουμε, αγαπητέ σκηνοθέτη. Ναι, εκεί που είπαμε, για να τιμήσουμε έτσι και το πολεμικό μας ναυτικό και το λιμενικό σώμα για την σημερινή εορτή του Αγίου Νικολάου, και θα επανέλθουμε να δούμε ποιος ήταν αυτός ο Άγιος ο οποίος γιορτάζουμε σήμερα. Αν μου πείτε, κυρίες, κύριοι, κύριε Στρογγύλη, μας μπερδεύετε από το ένα θέμα στο άλλο κλπ. Εγώ τα βάζω πάντοτε όλα μαζί. Λίγο τα ανακατέψουμε. Όχι, τα ανακατεύω πάντοτε, κυρία Πρίντεζη, γιατί πρέπει να έχει την... Από τα σχολεία των Ισουητών και των Καπουτσίνων πρέπει, που πήγαμε στον Άγιο Νικόλαο. Είναι πολύ σύνθετη. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχει ένα θέμα. Αυτό όμως που θέλω όμως να περάσει σαν μήνυμα είναι ότι στον καθένα που μας παρακολουθεί να προσπαθεί και από μόνος του να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, όχι στη Σύρο, στη χώρα του, στην πατρίδα του. Αυτό το βιβλίο πάντως, αυτά τα σχολεία σχολιάζει και... Ναι, αλλά αυτό είναι ιστορικό. Δεν είναι ακριβώς ιστορικό. Όχι, εννοώ είναι ιστορικό, είναι ιστορία μας. Ιστορικό εκπαιδευτικό. Ναι, είναι των προηγούμενων αιώνων αυτή όλη. Ναι, αλλά όταν η αυτή, αναφορά. Όταν αυτή... Ερχόμενο στο σήμερα, εγώ από ό,τι το έχω διαβάσει το μισό, από ό,τι έχω δει, δεν ισχύει τίποτα στη σημερινή μας εποχή. Όχι από αυτά τα οποία αναφέρεστε. Αυτό... Εγώ βλέπω ότι εντελώς αντίθετο να συμβαίνει σήμερα στην πραγματική μας ζωή. Όσον αφορά το ζήτημα της εκπαίδευσης στη Σύρο, εγώ βλέπω παιδιά τα οποία δεν ξέρουν τα στοιχειώδη. Αυτό βλέπω στην καθημερινότητά μου. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά η πλειοψηφία είναι αυτό που σας λέω, των παιδιών. Μπορεί να φταίνε τα προγράμματα τα οποία δεν τα βοηθάνε. Δεν βοηθάνε. Πάντοτε στα σχολεία γίνεται ένα... Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εφαρμόζεται έχει να κάνει πάντοτε με μία ύλη που πρέπει να μάθουν τα παιδιά, η οποία ύλη βγαίνει μέσα από το Υπουργείο υιοθετώντας μια εκπαιδευτική πολιτική. Αυτή η ύλη βγαίνει, κυρία Ελπίδα, η ύλη αυτή των βιβλίων, βγαίνει από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να επιλέξουν την ύλη που θα διδαχθεί στο σχολείο. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που επιλέγουν την ύλη, τους λένε ποια ύλη θα βάλουν ή την επιλέγουν μόνοι τους? Το Υπουργείο δίνει. Το σύστημα. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη κατεύθυνση δίνει το Υπουργείο. Έχει και λέει, κύριε, θα στοχεύσουμε εκεί. Άρα, το Υπουργείο παιδεύει. Οι Έλληνες δεν πρέπει να ξέρουν ιστορία. Αυτό λένε. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό βλέπω. Το Υπουργείο έχει τους συμβούλους. Ή να παραποιεί πολλές φορές, και έχουμε πολλά παραδείγματα σχολικών βιβλίων που υπάρχει παραποίηση της πραγματικής ιστορίας. Και να διδάσκονται στα παιδιά. Και αυτά τα μαθαίνουν. Άρα λοιπόν είναι οργανωμένα τα σχέδια. Τα σχολικά βιβλία όμως δεν αλλάζονται κάθε χρόνο. Οι συγγραφείς που συγγράφουν τα βιβλία αυτά έχουν πάρει κάποιες γραμμές. Έτσι. Αλλά
αυτά τα βιβλία δεν συγγράφονται κάθε χρόνο. Δηλαδή τα παιδιά που έχουν ένα βιβλίο ιστορίας φέτος είναι γραμμένο πόσα χρόνια. 3-4. 3-4 παραπάνω. Παραπάνω. Άρα δεν λοιπόν είναι. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει συγγράψει. Τα επικυροποιούσε ορισμένα κεφάλαια ή με τις διάφορες συμφωνίες με τα γείτονα κράτη αλλάζουν πολλά. Το πιο σωστό είναι τα παιδιά να μην διαβάζουν ένα βιβλίο. Να διαβάζουν κι άλλα. Παράπλευρα. Να κρίνουν και να συγκρίνουν. Ναι, αλλά έτσι όπως βάζουν τα ορολόγια τους, τα μαθήματά τους, αυτά με τις πανελλήνιες κλπ. Εγώ βλέπω πολλά παιδιά που αδιαφορούν και πάνε σε συγκεκριμένες ύλες και βιβλία. Αυτό μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε. Μα το σημερινό σχολείο δεν έχει επιτύχει αυτό το στόχο του να μάθει τα παιδιά πώς να μαθαίνουν. Αυτό θα πρέπει να είναι ο σημαντικότερος στόχος του σχολείου. Τα παιδιά δεν αγαπούν το σχολείο. Δεν αγαπούν να πηγαίνουν στο σχολείο, δεν αγαπούν να διαβάζουν. Βαριούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, βαριούνται να διαβάσουν. Δεν έχει ενδιαφέρον το σημερινό σχολείο. Δεν ξέρω αν είχε παλιότερα. Είχε παλιότερα. Όταν πηγαίναμε εμείς, είχε. Όχι. Περισσότερο ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Τα παιδιά που ήθελαν να μάθουν όμως μάθαιναν. Τα παιδιά που ήξεραν τον τρόπο να διαβάσουν, διάβαζαν. Εγώ βλέπω όμως ότι κάθε χρόνος που περνάει, νομίζω ότι αλλοιώνεται πολύ ύλη από την εκπαίδευση η οποία πρέπει να γίνεται σε σωστές βάσεις. Από εκεί πέρα είναι θέμα των αρμοδίων υπουργείων, όπως είπατε, και πολιτικών. Θα πρέπει όμως αυτά όλα να τα αντιληφθούν οι άνθρωποι, οι επιστημονικές κοινότητες, οι δικές σας δηλαδή εκπαιδευτικών κλπ. Και να έχουν, να έχουν τις δικές τους ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, συλλογικότητες και να μπαίνουν σε μια διαδικασία και να ομιλούν με αυτές όλες τις επιτροπές που συντάσσουν τις ύλες των βιβλίων κλπ. Μα γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Και από τη ΔΟΕ και από την ΟΛΜΑ γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Αλλά το θέμα είναι ποιος ακούει και ποιος εφαρμόζει. Πολλές φορές έχουν γίνει διάλογοι και για την διόρθωση των σχολικών βιβλίων και έχουν προταθεί πράγματα, αλλά δεν υιοθετούνται όλες αυτές οι προτάσεις. Γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη πίεση, μάλλον, από τους συγκεκριμένους που κάνουν τις παρατηρήσεις για να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Η κατάλληλη διάθεση. Και η διάθεση, αλλά μπορεί να είναι γιατί και... Γιατί το κάθε... Όταν... Αλλά μπορεί να είναι και μικρές ομάδες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα ή τη δύναμη να επηρεάσουν πολύ μεγαλύτερες μάζες. Μα ο κάθε υπουργός έχει τους συμβούλους του. Εντάξει, οπότε... σύμβουλοι είναι... Αφήστε το, να μην το χαρακτηρίσω. Να δούμε το αφιερωμακί στο πολεμικό μας ναυτικό για τον Άγιο Νικόλαο και επανερχόμαστε. Είναι 32, είναι. Δεκεμβρίου. Εορτάζει το πολεμικό μας ναυτικό και ο προστάτης του Άγιος Νικόλαος. Εορτάζουν οι υπερασπιστές της εθνικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς. 6 Δεκεμβρίου. Εορτάζει το πολεμικό μας ναυτικό. Εορτάζει η Ελλάδα. Το πολεμικό μας ναυτικό, λοιπόν, γιορτάζει. Λέγαμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και συζητάμε εδώ με την κυρία Ελπίδα Πρίντεζη, πολλά και διάφορα, εκπαίδευση, εκδόσεις. Νομίζω ότι στην κουβέντα την οποία είχαμε κάνει, σας είχα προτείνει εγώ προσωπικά να αναλάβετε μια πρωτοβουλία, αν και εσείς το θελήσετε, στον τομέα τον οποίο εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, να δώσετε στους τηλεθεατές, να σας δώσω ένα χρόνο δηλαδή εκπομπής και να ασχοληθείτε με ένα θέμα, δύο θέματα, τρία θέματα, να εξηγήσετε μέσα από την εμπειρία την οποία έχετε αποκτήσει και σαν νηπιαγωγός, αλλά και σαν συγγραφέας και σαν άνθρωπος του πολιτισμού. Γιατί νομίζω ότι έχετε αυτά τα προσόντα να κάνετε. Τι θα μπορούσατε εσείς να αναλάβετε και να πείτε, εγώ θα διαχειριστώ ένα θέμα το οποίο θα έχει σχέση με τον πολιτισμό της Άνω Σύρου, της Ερμούπολης, των Κυκλάδων, τα μοναστήρια. Τι θέμα θα σας ενδιέφερε
σας προκαλώ δηλαδή έτσι δημόσια να μου πείτε τι θέλετε να κάνετε, να οπτικοποιήσετε την διδακτορική σας διατριβή. Ναι, εγώ μπορώ να σας πω μερικά πράγματα τα οποία είναι άγνωστα στον πολύ κόσμο, γιατί αυτή η διατριβή έχει μια πρωτοτυπία. Πολλοί γνώριζαν ότι υπήρχαν σχολεία στην Ανοσύρο. Οι Καπουτσίνοι, ας πούμε, το σχολείο τους το ίδρυσαν το 1633. Αυτό ήταν γνωστό και από άλλους μελετητές. Εγώ όμως προχώρησα περισσότερο, γιατί ανέλησα την εκπαιδευτική τους μέθοδο. Μπήκα μέσα στα αρχεία των Καπουτσίνων, βρήκα χειρόγραφα, βρήκα ποιοι ήταν αυτοί οι δάσκαλοι, πού ήταν το σχολείο, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει γνωστά. Αυτή είναι η πρωτοτυπία. Το ίδιο και για το σχολείο των Ισουητών. Βρήκα το Ratio Studiorum. Το Ratio Studiorum είναι αυτό που λέμε η εκπαιδευτική μέθοδος, που περιλαμβάνει, αναφέρεται δηλαδή από τον ποιοι ήταν οι δάσκαλοι. Ποιοι ήταν οι δάσκαλοι κάθε τάξης, τι προσόντα είχαν, τι μόρφωση είχαν, μέχρι τι μαθήματα δίδασκαν σε κάθε τάξη. Υπήρχε δηλαδή ο τρόπος αξιολόγησης του κάθε δάσκαλου και μέσα από τα αρχεία τα βρήκατε. Ποιο ήταν το οργανόγραμμα του σχολείου τους, ποιες ήταν οι τάξεις, πόσες ήταν οι τάξεις αυτές. Βρήκα για το Συριανό σχολείο, αυτό που είχαν ιδρύσει εδώ, πώς λειτουργούσε. Ποιοι ήταν αυτοί οι δάσκαλοι, ποιο ήταν το βιογραφικό τους. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έζησαν εδώ 40 χρόνια. Γι' αυτό λέω, εγκατέλειψαν οικογένειες. Όλη αυτή την πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, την οποία είχε η Σύρος, ναι, και μέσα από την διατριβή σας βρήκατε και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι γνωστά στους συντοπίτες μας. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η παρακαταθήκη συνεχίστηκε στους επόμενους αιώνες, ή έχουμε μια καθίζηση στη συνέχεια? Πάντοτε. Συγκριτικά δηλαδή με αυτό το οποίο εσείς ασχοληθήκατε, 17ο, 18ο, 19ο αιώνα, είχαμε αυτό το επίπεδο. Στη συνέχεια έχετε στοιχεία ικανά τα οποία να σας δείχνουν ότι κρατήθηκε μια ισορροπία, έγινε κάποια... Στην Ερμούπολη. Ιδρύθηκαν επίσης πολλά σπουδαία σχολεία δημοτικά. Η Σύρος γενικά έχει μεγάλη, είχε μεγάλη ανάπτυξη όσον αφορά την εκπαίδευση. Ναι. Μιλάμε συγκριτικά τώρα με άλλες περιοχές την ίδια χρονική περίοδο, έτσι. Κατάλαβα. Βέβαια η Ερμούπολη μεγαλούργησε. Όταν στα μέσα του 19ου αιώνα εμείς εδώ είχαμε γυμνάσιο, και πιο γρήγορα, εμείς το 1826 είχαμε γυμνάσιο, ναι, εδώ. Η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε ελευθερωθεί ακόμη. Μιλάμε για πράγματα που δεν υπάρχει σύγκριση. Η Σύρος με την υπόλοιπη Ελλάδα... Χάσμα μεγάλο. Υπήρχε χάσμα μεγάλο, ακριβώς. Γι' αυτό πολλοί μιλάνε εκτός Σύρου ότι η Σύρος έχει έναν πολιτισμό ο οποίος εξελίχθηκε από το 1630 μέχρι σήμερα. Είμαστε ένα μέρος που θεωρούμαστε πολιτισμένο νησί. Και αυτό το λένε όσοι μας επισκέπτονται. Υπάρχει μια έμφυτη ευγένεια, μια παιδεία στον κόσμο το Συριανό. Αυτό είναι παραδεκτό. Το έχω ακούσει δηλαδή από κόσμο. Και το έχω ζήσει κι εγώ. Έχω επισκεφτεί πολλά νησιά. Και λόγω δουλειάς. Έχω γυρίσει όλο το Δωδεκάνησα, όλες τις Κυκλάδες. Υπάρχει μια ευγένεια, μια έμφυτη παιδεία στο Συριανό κόσμο. Τώρα, το αν τα σημερινά παιδιά επιθυμούν να μορφώνονται ή όχι, ή αν τους αρέσει να διαβάζουν, αυτό εξ
εξαρτάται και από το, και από το ίδιο το, το άτομο, αν θέλει να... Πρέπει να έχει όμως και, τις, και τα ανάλογα ερεθιστικά. Πρέπει να έχει τα ερεθίσματα. Του, τα δίνει, του τα δίνει, υποτίθεται, το σχολείο, η οικογένεια και το περιβάλλον του. Θα πρέπει το σχολείο ακόμη να δώσει λίγο κάτι το παραπάνω. Το σχολείο δίνει κάτι παραπάνω. Πρέπει, να, το πρέπει δώσει. Να δώσει κάτι παραπάνω. Πρέπει, απόψη, να, δώσει. Ναι. Πρέπει να δώσει και η οικογένεια όμως. Η οικογένεια πρέπει να δώσει και το περιβάλλον. Η οικογένεια έχει αναγκαστεί να δουλεύει και η μάνα και ο πατέρας για να μην φτάνουν και οι δύο με 12 και 10 και δεν φτάνουν να τα απεξέλθουν ούτε στους λογαριασμούς που τους έρχονται. Όχι στα στοιχειώδη. Είναι, είναι βάναυση καιρική. Πρέπει να δώσει και το περιβάλλον. Και το όλοι ξαναλέω εδώ, αυτό. Η πλειοψηφία του, του ελληνικού λαού δεν είναι. Το 30% των Ελλήνων μπορεί να πει ότι έχουν μια εξασφαλισμένη θέση κλπ. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν περνάει καλά. Το περιβάλλον δεν είναι μόνο η οικογένεια. Δεν έχει χρόνο πλέον η οικογένεια. Περιβάλλον είναι και ο Δήμος. Θα μπορούσαν να γίνουν προγράμματα και μέσα από το Δήμο, μέσα από την περιφέρεια για τα παιδιά. Μην μας λέτε τώρα για το Δήμο, γιατί είμαι τσιγκλάτα και δεν θέλω να κάνω χαρακτηρίσεις. Μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εάν η οικογένεια. Εγώ θέλω να σας θέσω την πρόταση ξανά, γιατί μας πιέζουν, πρέπει να μας κλείσουν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να μου πείτε ότι μετά τις γιορτές κάτι θα κάνετε να δώσετε λίγη πνευματική τροφή μέσα από 2-3 εκπομπές τηλεοπτικές από το ΣΥΡΟ στη Βιέννη. Εγώ θα το κάνω, ναι. Αυτό. Θα το προσπαθήσω, θα ξεκινήσω από αυτά που γνωρίζω πολύ καλά και... Δεν είναι δύσκολο, εύκολο. Θα μεταφέρετε αυτά τα οποία εσείς... Να δώσω μερικά πράγματα στον κόσμο από αυτά που θεωρώ ότι είναι άγνωστα. Ακριβώς. Για να μην τους υποχρεώσω να το διαβάσουν. Γιατί δεν νομίζω το. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Ολοκληρώνομαι κάπου εδώ. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός, λέω πάντα. Κυρία Ελπίδα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Αγαπητοί μας τηλεθεατές. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η κυρία Ελπίδα Πρίντες Γκαμπέλη. Θα την έχουμε ξανά εδώ και θα σας πει πράγματα πολλά ενδιαφέροντα, τα οποία είναι άγνωστα σε πολλούς από εμάς. Κλείνοντας λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Υπερπλεονάσματα και αριστερή κυβέρνηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Να δω πότε θα έρθει ο Νίκος ο Σερμαλένιος σαν οικονομολόγος να τεκμηριώσει αυτά τα υπερπλεονάσματα εδώ δημόσια, κουβεντιάζοντας μαζί μου. Πολύ ευχαρίστω να φέρει και τους άλλους βουλευτές για να δω τι ακριβώς πιστεύουν και ψηφίζουν όλοι αυτοί. Καλό βράδυ σε όλους.